Τα παιδιά σήμερα παίζουν πολύ λίγο έξω. Ακόμα και σε μια χώρα με ιδανικό καιρό, όπως η Ελλάδα. Και αντίθετα, περνούν πολύ χρόνο σε κλειστούς χώρους, καθισμένα μπροστά σε οθόνες. Αυτό συμβαίνει εν μέρη επειδή δεν επιτρέπεται να παίξουν ελεύθερα έξω. Αλλά και όταν μπορούν να βγουν με εποπτεία, συχνά δεν βρίσκουν κατάλληλους χώρους και ομάδες άλλων παιδιών για να παίξουν. Ιδιαίτερα στις πόλεις, οι χώροι παιχνιδιού είναι λίγοι και πολύ συχνά αφύλακτοι, κακοσυντηρημένοι και βρώμικοι. Οι έρευνες πάντως επιβεβαιώνουν αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουμε ενστικτοδός, πως τα παιδιά χαίρονται όταν βρίσκονται έξω και ιδιαίτερα στη φύση. Ο περιορισμός των χώρων παιχνιδιού αλλά και οι φόβοι των γονέων λόγω των κοινωνικών προβλημάτων, κυρίως στις πόλεις, έχουν σίγουρα επιδράσει αρνητικά στις ευκαιρίες των παιδιών για παιχνίδι. Πέρα όμως από τους λόγους αυτούς, το παιχνίδι έξω έχει μειωθεί και λόγω κάποιων δυσλειτουργικών αντιλήψεων των ενηλίκων. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο άγχος μεταξύ των γονέων για την ανάπτυξη των γνώσεων και σχολικών ικανοτήτων στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Ταυτόχρονα, βιώνουμε μια εποχή εντατικοποίησης της εκπαίδευσης, με αμφίβολα όμως για την αληθινή μάθηση και την επιτυχία των παιδιών μετέπειτα αποτελέσματα. Το ελεύθερο, αδόμητο παιχνίδι κάποιες φορές θεωρείται χαμένος χρόνος, ενώ στην πραγματικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών. Τα παιδιά έχουν πολύ περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και οθούνται προς όλο και περισσότερες δομημένες και κατευθυνόμενες από ενήλικες δραστηριότητες από όλο και μικρότερη ηλικία. Ακόμη όμως και όταν ο χρόνος υπάρχει, οι ενήλικες κάποιες φορές αποφεύγουν να εκθέτουν τα παιδιά σε παιχνίδι έξω, λόγω φόβων πως εκείνα θα κρυώσουν, θα λερωθούν, θα χτυπήσουν ή θα εκτεθούν σε μικρόβια. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν πως το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, είτε στη φύση, είτε σε διαμορφωμένους χώρους, είναι θεμελιώδες για την ανάπτυξη των παιδιών. Το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο προσφέρει στα παιδιά μια ποικιλία περιβαλλοντικών ερεθισμάτων που συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία τους, την αύξηση της φυσικής τους δραστηριότητας, την ανάπτυξη της αισθητηριακής τους επεξεργασίας, τη βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων, τη ρύθμιση της διέγερσής τους, την ανάπτυξη του πειραματισμού, την καλύτερη απορρόφηση πληροφοριών, καθώς και την κοινωνικότητά τους μεταξύ πολλών άλλων. Η μείωση του παιχνιδιού στο φυσικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την υγεία των παιδιών. Η ποικιλία των αισθητηριακών ερεθισμάτων που υπάρχει στη φύση δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αντιγραφεί σε κατασκευασμένα περιβάλλοντα. Ο τρόπος που οι ενήλικες και τα παιδιά αντιλαμβάνονται το φυσικό περιβάλλον είναι διαφορετικός. Οι ενήλικες βλέπουν το περιβάλλον πιο μακροσκοπικά, ενώ τα παιδιά πιο μικροσκοπικά. Για παράδειγμα, ένας ενήλικας μπορεί να επιλέξει ένα σημείο χάρη στην όμορφη θέα ή στην ποικιλία του τοπίου, ενώ τα παιδιά μπορούν να εστιαστούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο του περιβάλλοντος, για παράδειγμα σε μια μυρμηγκοφωλιά, σε ένα κορμό δέντρου ή σε μια λακκούβα με νερό. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται το περιβάλλον πιο λειτουργικά, σαν χώρο για παιχνίδι, ενώ οι ενήλικες το βλέπουν πιο πολύ από την αισθητική οπτική. Αυτό χρειάζεται να το έχουμε υπόψη μας όταν είμαστε με τα παιδιά στη φύση ή όταν σχεδιάζουμε μια γωνιά για παιχνίδι. Τα παιδιά σήμερα πάντως παίζουν πιο συχνά σε διαμορφωμένα από τον άνθρωπο εξωτερικά περιβάλλοντα παρά στη φύση. Η παιδική χαρά, το πάρκο, η αυλή του σπιτιού ή ακόμα και το μπαλκόνι αποτελούν τέτοια περιβάλλοντα. Για τα παιδιά, ο χώρος της αυλής του παιδικού σταθμού ή του σχολείου αποτελεί επίσης έναν από τους πιο σημαντικούς χώρους για παιχνίδι. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η δομή του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει άμεση σχέση με τον τύπο του παιχνιδιού που θα επιλέξουν τα παιδιά να παίξουν. Είναι σημαντικό όσο μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε κάποια φυσικά στοιχεία στους διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους. Έχει παρατηρηθεί ότι οι αυλές με πράσινο ενισχύουν το συνεργατικό παιχνίδι έναντι του ανταγωνιστικού. Αυτά τα στοιχεία πράσινου μπορεί να είναι κάτι σχετικά απλό, όπως η ύπαρξη κάποιων δέντρων, ένα μικρό παρτέρι, μερικές γλάστρες ή και κάτι πιο πολύπλοκο. Εισάγοντας στοιχεία πράσινου, τα παιδιά έχουν ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογής δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Άλλα παιδιά μπορεί να σκαλίζουν, άλλα να ποτίζουν, άλλα να φυτεύουν και διάφορα άλλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πως η επαφή των μικρών παιδιών με τα φυσικά στοιχεία όπως το νερό, το χώμα, η λάσπη, τα φυτά, τα ξύλα είναι πολύ σημαντική για την υγεία τους και την ολόκληρη ανάπτυξή τους. Όχι μόνο δεν κινδυνεύουν να αρρωστήσουν τα παιδιά παίζοντας έξω όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά αντιθέτως η ιατρική κοινότητα τονίζει πως αυτή η πρακτική ενισχύει την υγεία και το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών. Για περισσότερες πληροφορίες και κατευθύνσεις για αυτό το θέμα, παρακαλώ διαβάστε το αντίστοιχο κεφάλαιο του εγχειριδίου.